Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Βλέπετε το ύφος μου στο εξώφυλλο του βίντεο. Άνοιξε το στόμα μου και έμεινε ανοιχτό για πολλή ώρα όταν διάβασα αυτό το email. Πάμε να το διαβάσουμε, να φρίξουμε και να δούμε και παραλληλισμούς με την επικαιρότητα, δυστυχώς. Και να δούμε πως πάσχουμε ως κοινωνία. Γιατί ρομαντικοποιούμε τις καταστάσεις, τις προβληματικές και δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας δίνοντας τους ορθή συναισθηματική και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γεια σας κυρία Θέκλα. Γεια σου αγαπή μου. Μου λέει το όνομά της, λέει είμαι 22 ετών και εδώ και ένα χρόνο περίπου βλέπω τα βίντεό σας τα οποία κυριολεκτικά μου έχουν ανοίξει τα μάτια. Ελπίζω, αγάπη μου, να στα ανοίξουν ακόμη πιο διάπλατα, τόσο διάπλατα, όσο άνοιξε το στόμα μου διαβάζοντας την ιστορία σου. Έχω μια αρκετά προβληματική σχέση με έναν άνδρα 23 χρόνια μεγαλύτερο από εμένα, για περίπου 3 χρόνια, κρυφά από τους γονείς μου, γιατί η κοινωνία εδώ είναι κλειστή και γιατί οι γονείς μου, όπως είναι φυσικό, δεν θα το έπαιρναν με καθόλου καλό μάτι. Και εκείνος ήθελε τη σχέση κρυφή, γιατί δεν ήθελε μπλεξίματα, παρόλο που ήμουν ενήλικη. Και παρόλο που εκείνος με προσέγγισε, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν να μην το πω πουθενά. Αγαπούλα μου, στα 18 σου εσύ, εντάξει, στα 19 σου εσύ, πόσο είσαι τώρα, τώρα είσαι 22, στα 19 σου εσύ. Και αυτός στα 42 του δεν ήσουν ενήλικη. Ήσουν νομικά ενήλικη, αλλά η διαφορά ηλικίας είναι τόσο τεράστια και αυτός βρισκόταν στη μέση ηλικία που βρίσκεται ακόμη όταν ξεκινήσατε και εσύ ακόμη ήσουν εφήβος. Θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Οι τελευταίες έρευνες της νευροψυχολογίας μας δείχνουν ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου των νεαρών ενηλίκων εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τα 18 χρόνια και ολοκληρώνεται γύρω στα 26 χρόνια για τα κορίτσια και γύρω στα 28 χρόνια για τα αγόρια. Οπότε αν εγώ είμαι 42 και τα φτιάξουμε μια 19χρονη, ας το πάρουμε και στο αντίστοιχο, για να σοκαριστούμε και λίγο, γιατί άμα είναι ο άντρας μεγαλύτερος, δεν σοκαριζόμαστε. Αν για παράδειγμα μια γυναίκα στα 42 τα φτιάξει με ένα αγόρι στα 19, στην ουσία μπορεί να μην υπάρχει νομικό ζήτημα, αλλά υπάρχει ψυχολογικό ζήτημα για το ότι είναι μια ενήλικας γυναίκα σχεδόν στη μέση ηλικία, όπου τα φτιάχνει με ένα παιδί το οποίο ακόμη δεν έχει μορφοποιηθεί ο εγκέφαλος του, άρα δεν μπορεί να έχει κρίση, άρα είναι κακοποιητικό. Με τον ίδιο τρόπο που δεν θα τα φτιάχναμε με ένα παιδί 15 ετών όταν ήμασταν εμείς 38, με τον ίδιο τρόπο θα τα φτιάξουμε ένα παιδί 19 ετών όταν είμαστε εμείς 42. Δεν λέω τα παιδιά στα 17 και στα 18 και στα 19 και στα 20 και στα 22 και στα 24 και στα 25 να μην έχουν ερωτικές σχέσεις, αλλά να έχουν ερωτικές σχέσεις με ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο ηλικιακό φάσμα. Είναι εξαιρετικά διαφορετικό ηλικιακό φάσμα αν είναι νεότερος κάτω των 26 αν είναι κορίτσι, κάτω των 28 αν είναι αγόρι και να είναι μεγαλύτερος άνω των 30, άνω των 40 κτλ. Η άποψή μου ως ψυχολόγου. Άρα αυτός ήθελε και εκείνος ήθελε τη σχέση κρυφή γιατί δεν ήθελε μπλεξίματα, παρόλο που ήμουν ενήλικη και παρόλο που εκείνος με προσέγγισε, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να μην το πω πουθενά. Βεβαίως και σου είπε να μην το πεις πουθενά γιατί ήξερε τι κακό έκανε. Αυτός ο άνθρωπος μου έχει φερθεί πάρα πολύ άσχημα και έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να έχει ένας νάρκισσος. Επειδή είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν άντεχα άλλο, του είχα πει να χωρίσουμε, γιατί δεν άντεχα να μου μιλάει άσχημα και όλη την ώρα να με λέει χαζή και άσχημη με τον παραμικρό. Ξεκάθαρα να αρχίσω, κορίτσι μου. Επειδή είμαι 1,67 και 46 κιλά, όλη την ώρα μου έλεγε πως είμαι άσχημη και μοιάζομαι 40 χρονών. Για ένα κορίτσι στην ηλικία σου, τώρα σε 67 και 46 κιλά, ναι, είσαι αδύνατη, αλλά είσαι ένα παιδί στην ανάπτυξη. Δηλαδή, δεν σημαίνει κάτι αυτό και ούτε σημαίνει μια γριά. Έλεος.
Όπως δεν πρέπει να κάνουμε bullying στους παχουλούς, δεν πρέπει να κάνουμε και στους αδύνατους bullying. Ενώ ταυτόχρονα το έπαιρνε πίσω και έλεγε ότι είμαι έξυπνη και όμορφη, κάνοντας με να αισθάνομαι ότι με δουλεύει. Ναι, σου έκανε το λεγόμενο nagging. Σου λέω μια καλοσύνη, σου λέω και μια κακία. Σου λέω μια καλοσύνη, σου λέω και μια κακία. Το ξέρω πως το έκανε επειδή ένιωθε κόμπλεξ που εγώ είμαι μικρή και εκείνος μεγάλος, αλλά όταν αγαπάς κάποιον δεν τον κάνεις σκουπίδι. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Όταν αγαπάς κάποιον δεν τον κάνεις σκουπίδι. Τουλάχιστον εγώ του λέω ότι είναι όμορφος για να του φτιάξω τη διάθεση και δεν του τονίζω ότι έχει κοιλιά και τα μαλλιά του έχουν αρχίσει να σπρίζουν. Τι γυρεύεις, κόρη μου, με το γέρο. Είναι γέρος σε σχέση με σένα αυτός. Δεν είναι γέρος ένας άντρας 45 χρόνια, αλλά σε σχέση με σένα είναι γέρος. Το πρόβλημα μου είναι ότι ήθελε να έχουμε και μια άλλη γυναίκα μαζί. Το οποίο εμένα δεν με πείραζε να συμβαίνει μια στο τόσο και όταν ήθελα κι εγώ. Δεν ελκύομαι από γυναίκες, αλλά δεν είπα όχι στη δοκιμή. Αγάπη μου, εδώ καταλαβαίνω ότι επειδή ακριβώς είσαι παιδί και επειδή ακριβώς είσαι στην εφηβεία, σου μόρφωσε το μυαλό με τέτοιο τρόπο, ώστε να το θεωρείς πολύ εντάξει. Στην πρώτη σου σχέση με έναν άντρα 23 χρόνια μεγαλύτερο σου, μια στο τόσο να έρχεται και μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι σας τη στιγμή που εσύ δεν ελκύεσαι από γυναίκες. Φαντάζομαι σου έκανε ολόκληρη πλήρη εγκεφάλου ότι πρέπει να είσαι προοδευτική και δεν πρέπει να είσαι συντηρητική και ότι μια συντηρητική γυναίκα δεν θα δεχόταν να έρθει και άλλη γυναίκα στο κρεβάτι του ζευγαριού κλπ. Κλπ. Σου λέω εγώ είμαι 47 χρονών γυναίκα. Και είμαι οτιδήποτε άλλο από συντηρητική. Οι απόψεις μου είναι εξαιρετικά προοδευτικές και φιλελεύθερες. Και στη ζωή μου έχω ζήσει πολλά πράγματα και δεν το μετανιώνω γιατί ζώντας μαθαίνουμε. Σου λέω ότι ουδέποτε έχω δεχθεί τέτοια πρόταση. Ενώ δεν μου έχει γίνει ποτέ τέτοια πρόταση από ερωτικό μου σύντροφο να φέρουμε και άλλη γυναίκα στο κρεβάτι μας. Και αν μου γινόταν τέτοια πρόταση, θα τον έστελα να πάει από εκεί και πέρα. Δεν είναι ένδειξη ούτε αγάπης, ούτε εκτίμησης, ούτε σεβασμού το να λέει ένας άνδρας τη σύντροφό του να φέρουν και άλλη γυναίκα ή και άλλον άνδρα στο κρεβάτι. Σοβαρά τώρα. Θα μου πείτε, έχει ζευγάρια παντρεμένα που είναι παντρεμένα 20 χρόνια και έχουν βαρεθεί τη ζωή τους και τους αρέσουν τα σεξ πάρτι και τα κάνουν όλα αυτά. Συγγνώμη, αλλά πιστεύω ως ψυχολόγος και ως κοινωνική επιστήμονας ότι όταν μιλάμε για μονογαμικές σχέσεις ζευγαριών, μιλάμε για σχέσεις αποκλειστικότητας, ερωτικής και συναισθηματικής αποκλειστικότητας. Εάν θα βάζουμε άλλους στο κρεβάτι μας, τότε δεν μιλάμε για σχέση, μιλάμε για όργια. Εσύ ξεκίνησες μαζί του για να κάνεις όργια ή ξεκίνησες μαζί του για να κάνεις σχέση. Δες πώς σου δούλεψε το μυαλό σου. Πώς χειραγώγησε και σε έφτασε στο σημείο να θεωρείς ότι δεν θα σε πείραζε μια στο τόσο αν ήθελες και εσύ να παραματιστείς παρόλο που δεν σ' αρέσουν οι γυναίκες. Εμπόρω, γιατί να ξεκινήσεις έτσι αγάπη μου την ερωτική σου ζωή. Αφού του είπα να χωρίσουμε, δεν μπορούσε να το δεχτεί καθόλου. Ναι, σιγά με δεχτεί ο Νάρκησος να χωρίσετε. Τη μια στιγμή με έλεγε τσούλα και την άλλη με έπαιρνε κλαίγοντας να μου πει ότι δεν τα εννοούσε, ότι με θέλει πίσω και ότι θα αυτοκτονήσει και ότι όποτε στεναχώριεται έχει μουδιάσει μια πλευρά του σώματός του. Εμένα μια φορά ένας βλάκας που μου είχε γράψει στο μήνυμα «Θα αυτοκτονήσω». Ήταν ένας που μου γράφει που ήταν παντρεμένος και μου λέγε «Έχω πάρα πολλά προβλήματα». Του λέω «Δεν θέλω να έχω να κάνω κάτι με παντρεμένο». Μου λέει «Έχω πάρα πολλά προβλήματα και είμαι πολύ καταπιεσμένος. Αν καμιά φορά ακούσω ότι κάποιος αυτοκτονήσει, αξίζει ότι είμαι εγώ». Και μου ξαναστέλνει μήνυμα μετά από λίγες μέρες και μου λέει «Τι κάνεις». Του λέω «Δεν αυτοκτόνησες». Υψιστή χειριστικότητα να λες σε μια γυναίκα ότι θα αυτοκτονήσεις αν δεν κάνει μαζί σου πράγματα που δεν θέλει αυτή να κάνει. Εγώ του έλεγα ότι δεν θέλω. Μετά από κάποιο διάστημα, 15 ημέρων περίπου, με άφησε στην ησυχία μου και ενώ κάναμε μια δουλειά μαζί δεν είχα κανένα πρόβλημα. Σου έκανε hoovering. Hoovering σημαίνει όταν σε ρουφάει πίσω να σε φέρει πίσω στην ναρκισσιστική κακοποίηση. Επειδή είχε αρχίσει να μου φέρεται καλύτερα και να μου μιλάει όμορφα, του είπα να βρισκόμαστε για λίγο που και που, και αυτό γιατί είχαμε σεξουαλική χημεία. Ναι, αγάπη μου, εξαρτήθηκε σεξουαλικά από αυτόν τον προβληματικό. Εκείνος όμως αμέσως θεώρησε ότι τον ήθελα πίσω και ήθελε να έρχεται και άλλη γυναίκα μαζί. Κουρίσε στην ηλικία της κόρης μου, κόρη. Κουρίσε στην ηλικία της κόρης μου, κόρη. Μπορώ να φανταστώ. Τι να είναι, πραγματικά, ό,τι να είναι.
Ότι να είναι και μιλούμε ξεκάθαρα εδώ πέρα για κακοποίηση ανηλίκου. Σε σχέση με τη διαφορά. Τη ψυχολογικού ανηλίκου, ας το πούμε έτσι. Και όταν του έλεγα ότι δεν θέλω να με πιέζει και να μου λέει, αφού το ξέρεις μου έλεγε, αφού σ' αρέσει και το ξέρεις ότι είμαι ιδιαίτερος και κεντρικός. Ιδιαίτερος και κεντρικός ήταν και αυτός που βρίσκεται τώρα στη φυλακή. Σοβαρά όμως. Ιδιαίτερος και κεντρικός. Έχει έναν τώρα που είναι στη φυλακή. Ιδιαιτερότατος και κεντρικότατος. Στέμου. Δεν είναι δικαιολογία το ότι είμαι ιδιαίτερος και κεντρικός. Η άλλη γυναίκα, δεν ξέρω αν έχει σημασία, είναι 20 χρόνια φίλη του στην ηλικία του, της οποίας της έχει φερθεί απέσια, αλλά εκείνη συνεχίζει να τον κάνει παρέα και να είναι και μόνο με εκείνον, παρόλο που μπορεί να συνευρισκόμασταν 1-2 φορές το μήνα. Μάλιστα. Άλλη συνεξαρτώμενη, άλλη γυναίκα η οποία είναι κολλημένη σε ένα προβληματικό. Δηλαδή, 20 χρόνια φίλη με αυτόν τον 45χρονο, και δεχόταν να πάει να κάνει τρίο μαζί με αυτόν και την κοπέλα του, τη 19χρονη, τη 18χρονη, τη 19χρονη, την 20χρονη, την 21χρονη, την 22χρονη, και αυτή ήταν η σεξουαλική της ζωή. Πώς ζούμε έτσι τη ζωή μας, πώς είναι έτσι τη ζωή σας, ρε παιδιά. Όταν ήμουν πιο μικρή, μου έλεγε ότι πάντα ήταν με δύο γυναίκες και ότι δεν μπορεί να είναι μόνο με μία, γιατί το θεωρεί υποτίμηση. Δοξάστε τον μισογίνη! Είναι υποτίμηση να είναι με μία γυναίκα ο μισογίνης. Εγώ πίστευα ότι αυτό θα άλλαζε. Όχι, μάνα μου, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, μάνα μου, δεν αλλάζει. Και τώρα που βλέπω ότι δεν υπάρχει σωτηρία, βεβαίως και δεν υπάρχει σωτηρία, θέλω να διακόψω τη σχέση, αλλά δεν αντέχω να με ενοχλεί και να μην με αφήνει σε ησυχία, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν πάρα πολύ φορτικός. Κάνουμε μια δουλειά μαζί που θα διαρκέσει μέχρι σχεδόν και τον τάδε μήνα και δεν μπορώ να τη διακόψω. Καλύτερα να μείνεις χωρίς δουλειά και χωρίς λεφτά παρά να είσαι με αυτό το άτομο, τι να το πω. Θέλω να τον κάνω να μην με θέλει, ώστε να με αφήσει εκείνος και να μην με ενοχλεί. Να θεωρήσει ότι εκείνος πήρε την απόφαση. Αυτό που σκέφτεσαι είναι έξυπνο. Όταν έχουμε να κάνουμε με έναν ναρκισσοκηδή κακοποιητικό, πρέπει να το φέρουμε έτσι τα πράγματα, ώστε να θεωρήσει ότι εκείνος μας χωρίζει. Του έχω πει άπειρες φορές ότι δεν θέλω να είναι μαζί μας η άλλη γυναίκα, γιατί θέλω να τον βλέπω μόνο του, και εκείνος μου λέει ότι είναι έτσι και δεν μπορεί να αλλάξει και ότι πρέπει να σεβαστώ την επιθυμία. Τη δική μου επιθυμία όμως δεν τη σέβεται κανένας, ούτε καν εσύ δεν σέβεσαι την επιθυμία σου. Έφυγες εχθές. Θα σε δείρω. Έφυγες εχθές. Με αγάπη σου λέω θα σε δείρω. Με τον ίδιο τρόπο θα το έλεγα στην κόρη μου. Δεν το εννοώ ότι θα σε δειρώ, εννοείται. Καταλαβαίνω ότι είσαι παγιδευμένη και συνεξαρτημένη με αυτόν τον προβληματικό. Ακόμα και για την άλλη γυναίκα, αυτό είναι τρομερά άδικο. Ο καθένας αξίζει μια σχέση που δέχει κάποιον άνθρωπο μόνο δικό του και θα αισθάνεται ασφάλεια. Εννοείται. Εννοείται. Στην περίπτωσή μας, από όσα έχουν λεχθεί, δεν αισθάνεται καμιά από τις δύο γυναίκες συναισθηματική ασφάλεια. Θέλω να φύγω από αυτήν τη σχέση γιατί πιστεύω ότι χάνω τη ζωή μου με ένα άρρωστο ψυχικά άτομο. Βεβαίως χάνεις τη ζωή σου με ένα άρρωστο ψυχικά άτομο. Βεβαίως. Έχει σοβαρά ψυχικά ζητήματα, πολλά οικογενειακά θέματα με αρκολικό και κακοποιητικό πατέρα, πρώην χρήστη ουσιών και πλέον παίρνει τα λεξοτανίλ και τα ζάναξ με το κιλό. Αγάπη μου, ψυχοφύγησε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μέσα στη σχέση με έκανε συχνά να αισθάνομαι ένα τίποτα. Με έλεγχε συνεχώς και με έκανε να αισθάνομαι άσχημα επειδή ήθελα να βγω με φίλους μου, λέγοντας μου ότι αν πάω με άλλο θα το χάσω και δεν θα ξαναβρω κανένα σαν εκείνο. Και μακάρι, λες, σα την παρένθεση είναι θαυμαστικά. Μακάρι να μην βρει κανένα σαν εκείνο. Μακάρι. Μου έλεγε πράγματα και μετά όταν εγώ έκανα παράπονα, έλεγε ότι τα έκανε για πλάκα. Ναι, για πλάκα σου έχω πει μαλακίες. Για πλάκα σου έχω πει ότι είσαι άσχημη. Για πλάκα σου έχω πει ότι φαίνεσαι γριάνος 22 ετών. Μου έλεγε πράγματα και μετά όταν εγώ έκανα παράπονα έλεγε ότι τα έκανε για πλάκα και δεν τεννούσε και ότι έχω εγώ το πρόβλημα που τα παίρνω έτσι. Ναι, ξεκάθαρα νάρκισος, ξεκάθαρα νέκινγκ, ξεκάθαρα gaslighting. Αν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει η λέξη νέκινγκ, γράψτε νέκινγκ και Θέκλα στο search του YouTube θα σας βγάλει το βίντεο, γράψτε gaslighting και Θέκλα θα σας βγάλει το βίντεο. Νέκινγκ είναι όταν φαίνεται πως σου μιλάει για το καλό σου ενώ σου λέει κακίες και gaslighting είναι όταν σε βγάζει τρελό και προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις κιόλας ότι είσαι τρελός.
Επειδή όπως φαίνεται και από τις επιλογές μου, η οικογένεια μου δεν είναι και η καλύτερη. Ο πατέρας μου είναι το πρόβλημα, που μια καλή κουβέντα δεν έχει πει ποτέ στη ζωή του ποτέ. Μάλιστα, όλα από την οικογένεια ξεκινάνε. Και μάλλον από αυτά που έχω ακούσει στα βίντεό σας, είμαι ένα συνεξαρτώμενο άτομο, είσαι αγάπη μου. Δυστυχώς έχεις την αρρώστια της συνεξάρτησης και τη λέω αρρώστια με κάθε επίγνωση. Με κάθε επίγνωση. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση, σαν αρρώστια. Πάντα έλεγε ότι φταίει η οικογένεια μου που αντιδρώ έτσι και ποτέ εκείνος. Όταν μου έλεγε ότι είμαι χαζή και εγώ θύμωνα, μου έλεγε φταίει το σπίτι σου που τα παίρνεις σοβαρά. Όχι. Ξέρεις, οι συνάρκεις όταν μαθαίνουν τις αδυναμίες μας, τις χρησιμοποιούν εναντίον μας μετά. Θα σου πει σε συμπονώ, αμωρό μου, που πέρασες τόσο δύσκολα στην οικογένειά σου και εγώ θα σε αγαπήσω και θα σε στηρίξω. Και θα σου πει τώρα θυμώνεις μαζί μου με μαλάκας επειδή η οικογένειά σου φταίει. Επειδή είχες αυτή την οικογένεια θυμώνεις. Η ερώτηση μου είναι, πώς θα με αφήσει ήσυχη για να πάω παρακάτω? Αν του πω ότι θέλω μόνο εκείνον και όχι την άλλη γυναίκα, θα είναι αρκετό να το ξενερώσω? Μια φορά που του είπα ότι θέλω κάποιον μόνο για εμένα, γύρισε και μου είπε ότι πήγαινε βρες άλλον. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Αγάπη μου, δεν νομίζω να το ξεφορτωθείς εύκολα. Ξέρω ότι έχω πολλά θέματα για να είμαι με έναν τέτοιον άνθρωπο από τόσο μικρή, ενώ μου έχει κάνει τόσα πράγματα. Θα έπρεπε να μιλάω μέρες για να τα πω όλα. Και ότι χρειάζομαι ψυχοθεραπεία, αλλά πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και φυσικά είσαι σε καλό δρόμο αφού τα συνειδητοποιείς. Πριν από τη γυναίκα εκείνη, είχε διάφορες που γυρνούσε μαζί και μου το έλεγε ξεκάθαρα με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούσα να είμαι μαζί του ποτέ εκείνος ήθελε. Επειδή ήμουν 19, υπήρχε πολύ έλεγχο στο σπίτι και δεν μπορούσα να το βλέπω συχνά. Αφού κατάφερα να βγαίνω πιο συχνά με πολύ κόπο και καυγάδες στο σπίτι, είπε ότι ήθελε κι άλλοι μαζί γιατί δεν μπορεί μόνο με μία. Αν αυτό δεν είναι απίστευτη ανασφάλεια, τότε τι είναι? Ανηθικότητα. Μισογυνισμός. Ζώδης φύση. Μόνο αν είναι ωραίος ρωτάει και καλός στο κρεβάτι και πόσο μεγάλο το έχει. Συγγνώμη που τα λέω αυτά, αλλά αυτά ρωτάει. Φύγε, 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 φύγε. Κατά διαστήματα είχε διώξει διάφορες με πολύ άσχημο τρόπο και ήταν και περήφανος γι' αυτό. Μου το έλεγε με κάμαρα, έτσι κάνουν αρχές. Συμπεριφανεύονται τι κακά έχουν κάνει στις πρώην τους και με πόσο άσχημο τρόπο τις έχουν διώξει. Εμένα πάλι μου λέει ότι δεν με βλέπει σαν κόμενα. Γιατί αν με έβλεπε έτσι θα με είχε διώξει με τις κλωτσιές, αλλά με βλέπει σαν κόρη του, της ανομαλίας στο κάγκελο. Της ανομαλίας στο κάγκελο. Έγραφε μια χθες, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα βίντεο σου γιατί φωνάζεις. Μην τα παρακολουθείς, δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα και να μην φωνάζω. Α! Επίσης είναι από αυτούς τους τύπους που όλες τις γυναίκες τις λένε πουτάνες. Και τις θέλει να του μαγειρεύουν, να του κάνουν τις δουλειές και αυτός να έχει κι άλλες, γιατί έτσι είναι οι σωστοί άντρες. Αηδία, απλή αηδία. Εγώ ποτέ δεν του έκανα ούτε τις δουλειές ούτε το μαγείρευα. Τα έκανε η άλλη γυναίκα, κάπου μου ήταν και χρήσιμη. Να σημειώσω ότι ήταν η πρώτη μου ολοκληρωμένη σχέση, ενώ είχα και μια σχέση στα 16 μου με ένα παιδί, που ήταν εντελώς αντίθετη από αυτό που περιέγραψα παραπάνω και δεν ήταν κακοποιητική. Από φίλους έχω ελάχιστους και ίσως και γι' αυτό παρασυρθήκα μαζί του, γιατί το βρήκα σαν μια ευκαιρία να σπάσω τη ρουτίνα, μιας και το παράνομο είναι γλυκό τουλάχιστον στην αρχή. Θα περιμένω με ανυπομονησία την απάντησή σας για το τι μπορώ να κάνω για να ηρεμήσω από αυτόν τον άνθρωπο και γενικότερα μια συμβουλή μετά από όλα όσα ακούσατε για μένα. Συγχωρέστε με αν τα έχω γράψει κάπως σκόρπια, αλλά έχω περάσει τόσα πολλά που είναι μπερδεμένα στο μυαλό μετά από τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αναστατώθηκα, στενοχωρηθήκα, μόνο διαβάζοντας λίγα από αυτά που έπαθες. Βρίσκεται η ψυχή σου σε τεράστιο κίνδυνο. Και η ψυχική σου υγεία σε τεράστιο κίνδυνο, μη σου πω και η σωματική. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε βοήθεια. Θέλω να τηλεφωνήσεις στο 15900 αν είσαι στην Ελλάδα ή στο 1440 αν είσαι στην Κύπρο, που είναι η Εθνική Γραμμή Βίας για την Οικογένεια, να μιλήσεις ξεκάθαρα για αυτό το περιστατικό και να ζητήσεις βοήθεια. Τόσο το 1440 στην Κύπρο, όσο και το 15900 στην Ελλάδα, σε παραπέμπει και σε γραμμές στήριξης, ψυχολογικής στήριξης γυναικών, αλλά ακόμη και σε δομές συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας γυναικών. Πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνεις οξύ εντατική ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς
και να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι το θύμα ενός θηρευτή. Ο άνθρωπος αυτός είναι θηρευτής. Η λέξη predator στα αγγλικά μεταφράζεται θηρευτή στα ελληνικά. Είναι ένα πλάσμα άθλιο, βρωμερό, εξαιρετικά προβληματικό, ψυχανόμαλο. Ξέρω ότι δεν είναι λέξη της ψυχολογίας, η λέξη ψυχανόμαλος, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχει εξαιρετικά διαταραγμένη προσωπικότητα, είναι σαδιστής και φτιάχνεται με το να προκαλεί πόνο στις γυναίκες, ψυχικό πόνο κυρίως. Φτιάχνεται με το να εκμηδενίζει τις γυναίκες, φτιάχνεται με το να μισεί τις γυναίκες, να αντικειμενικοποιεί τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι αντικείμενα, είναι η λέξη πουτάνες που χρησιμοποίησε. Οι γυναίκες είναι για να του κάνουν τις δουλειές, να του κάνουν τα κέφια, και αυτό είναι, τι να σου πω, είναι ένα τόσο κομπλεξικό σκουλίκι. Λακισμένο. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεφύγεις από αυτόν. Και η άλλη γυναίκα πρέπει να ξεφύγει από αυτόν. Και όλες οι γυναίκες πρέπει να ξεφύγουν από αυτόν. Ξεμπροστιάστε τον. Ελέος Θεέ μου, σε γνώρισε μέσω οικογένειας. Και εσύ επειδή είχες έναν πατέρα, να δούμε και εμείς οι γονείς. Και εμείς οι γονείς που δεν δίνουμε στα παιδιά μας την απαραίτητη συναισθηματική στήριξη μεγαλώνοντας. Και δεν λέμε στα παιδιά μας μια καλή κουβέντα. Και μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να έχουν έλλειψη πατέρα. Και έλλειψη μητέρας. Και μετά να μπαίνουν σε προβληματικές σχέσεις με μεγαλύτερους ανθρώπους νομίζοντας. Έχοντας την ψευδέστηση ότι έτσι θα καλύψουν τα κενά πατέρα και τα κενά μητέρας και πέφτουν στα χέρια θηρευτών. Βοήθεια. Βοήθεια σε αυτό το κορίτσι, βοήθεια στα παιδιά. Να ξυπνήσουμε. Βλέπετε κοινά με την ιστορία της 12χρονης. Βλέπετε. Πεςτε μου, βλέπετε. Αυτή η κοινωνία είμαστε σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. 22 χρονών είναι στην ηλικία της κόρης μου. Σαν να ήταν χθες που την κυοφορούσα την κόρη μου. Σαν να ήταν χθες που τη γέννησα. Ένα μωράκι. Είναι 22 χρονών η κόρη μου τώρα και σκέφτομαι ότι αν μου πει κάτι που δεν μου αρέσει ή αν τη δω να κάνει μια λαθασμένη επιλογή, μικρή, όχι αυτές τις καταστάσεις, σκέφτομαι, είναι μικρή ακόμη, είναι στην εφηβεία, μεγαλώνει, μαθαίνει, εξελίσσεται. Αγάπη μου, είσαι στη φάση τώρα που διαμορφώνεται ο εγκέφαλος σου, διαμορφώνεται το μυαλό σου, ακόμη δεν έχουν εξελιχθεί πλήρως οι πρόσθετοι με το επιλογή. Και όσο έρχεσαι σε επαφή με αυτόν τον διεφθαρμένο με όλους τους τρόπους άνθρωπο, μόνο ζημιά μπορεί να σου κάνει. Σε παρακαλώ, κορίτσι μου, σε παρακαλώ, υποσχέσου μου πως θα τηλεφωνήσεις είτε στο 1440 στην Κύπρο, είτε στο 15900 στην Ελλάδα, όπου κι αν ζεις, και θα ζητήσεις οπωσδήποτε βοήθεια. Δεν θα σου πω να ζητήσεις από τους γονείς σου, γιατί οι γονείς σου έτσι όπως τους περιγράφεις. Σε προετοίμασα για να είσαι το τέλειο θύμα για αυτόν τον θηρευτή. Προστατευτείτε, κοριτσάκια μου, προστατευτείτε, προστατευτείτε, προστατευτείτε. Και εμείς οι γονείς να κάνουμε σεξουαλική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας, να τους μιλάμε για αλήθειες. Με ρωτάτε για τα βίντεο, αν κάνουν για εφήβους. Ναι, κάνουν για εφήβους. Βάρτε τους να τα δείτε. Να τα δουν. Βάρτε τους να ακούσουν, να ακούσουν ιστορίες, να ακούσουν τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι φυσιολογικό. Όχι να μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία να είναι ευάλωτα και χωρίς ερίσματα, χωρίς στηρίγματα πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά. Πολύ λυπάμαι, κορίτσι. Πολύ λυπάμαι. Σου στέλνω την αγάπη μου, σου στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είμαι σίγουρη πως οι φίλες στα σχόλια θα σου, και οι φίλοι θα σου γράψουν πολύ ενθαρρυντικά σχόλια. Αν τολμήσει κανένας να θυματοποιήσει την κοπέλα και αν τολμήσει κανένας να της κάνει slut shaming, να την τροπιάσει, θα φάει αποκρύψη. Και καλά κάνουμε να μαζευτούμε όλοι μας. Να πάρουμε τους εαυτούς μας, τις ψυχές μας, τα παιδιά μας, τις ψυχές των παιδιών μας τα σοβαρά και να πάρουμε και τους θηρευτές τα σοβαρά. Και να μην τους λέμε χαχαχαχαχαχα. Είναι ένας νάρκισσος και έχω σχέση μαζί του. Όχι, ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος που πρέπει οπωσδήποτε να ξεφύγεις. Θέλω πολύ ένα update καλό όπως είναι. Εδώ είμαστε. Μία ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα, ενωμένη, δυνατή. Μαθαίνουμε. Ψυχοεκπαιδευόμαστε, στηρίζουμε τα μέλη μας και προχωρούμε και πάμε μπροστά. Πραγματικά αγαπώ σας.